πήγαμε στον Άγιο Νικόλαο, πήραμε γεύση από Βηθλεέμ, παραμένουμε εντός Κρήτης και θα πάμε στο Ρέθυμνο να μεταφέρουμε όμορφες εικόνες. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την πανδημία, ας μεταφέρουμε γιορτινές εικόνες και εκεί το Ρέθυμνο σιγά σιγά στολίζεται ο κύριος Παπαδόσηφος, Γιώργος Παπαδόσηφος, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Ρεθύμνου Σύμπολης. Θα μας βοηθήσει να μπούμε στο κλίμα του Ρεθύμνου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και χρόνια πολλά και δημιουργικά από το Ρέθυμνο και σε εσάς προσωπικά για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ προσωπικά κύριε Παπαδόσηφε. Πού βρίσκεστε, σε ποιο σημείο της πόλης βρίσκεστε? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η Κρήτη TV εκτός από τον Άγιο Νικόλαο αγαπά και το Ρέθυμνο και το έχετε αποδείξει πάρα πολλές φορές. Βέβαια, βέβαια. Βρισκόμαστε στην πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη, εδώ στο κέντρο του Ρεθύμνου. Πίσω μου βλέπετε το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τον εορταστικό διάκοσμο, το χριστουγεννιάτικο, ο οποίος φωταγωγήθηκε σε μια πολύ ωραία συμβολική τελετή το προηγούμενο Σάββατο, 4 του μηνός, η ημέρα της Αγίας Βαρβάρας, η οποία βέβαια είναι και πολιούχος του Ρεθύμνου. Να πούμε λοιπόν ότι ο Ρεθύμνης, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, επιχειρηματίες, ιδιώτες, έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα σε όλη την πόλη, στην παλιά πόλη, με φάνταστες κατασκευές χειροποίητες, οι οποίες αλλάζουν λίγο τη διάθεση, την ψυχολογία. Μάλιστα, κύριε Παπαδόσηφε, κατεβαίνει κόσμος εκεί στην καρδιά του Ρεθύμνου. Υπάρχει κίνηση? Τις τελευταίες ημέρες, κύριε Παναγιωτόπουλε, η προσέλευση του κόσμου νομίζω ότι είναι αρκούντως ικανοποιητική. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα των Χριστουγέννων, σε εορταστικό κλίμα. Υπάρχει βέβαια αυτή η, θα έλεγα, παγωμάρα. Ο προβληματισμός με τον κορονοϊό. Ευτυχώς έχουμε πάρει τα μέτρα μας, η αλήθεια είναι αυτή, στους κλειστούς χώρους και επομένως νομίζω ότι όλες οι προοπτικές για τον εορτασμό των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς είναι προς το συμφέρον μας και προς το καλό μας. Μάλιστα, οπότε σιγά σιγά με προσοχή να εισέλθουμε στην περίοδο εκεί παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Οι δράσεις του συλλόγου σας αυτή την κατεύθυνση, εορταστικές? Ακριβώς, σε αυτή την κατεύθυνση και φέτος, κύριε Παναγιωτόπουλο, θα έχουμε πάλι περισσότερο στο στόχο μας το επίκεντρο τον άνθρωπο. Θα κάνουμε σε όλο το μήκο και πλάτος της πόλης, σε όλες τις γωνιές στο ύπαιθρο, εκδηλώσεις με φιλανθρωπικό περιεχόμενο, μάλιστα, συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους, με το Δήμο μας και με πάρα πολλούς άλλους συλλόγους. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά. Γυρίστε την κάμερα να πάρουμε μία γεύση από εκεί, από το Ρέθυμνο. Έτσι, μπράβο, να πάρουμε μία γεύση. Στολισμένο το Ρέθυμνο, δεν έχει επηρεαστεί από την πανδημία, από τον κορονοϊό, να ανέβει λίγο η διάθεση. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να συνεχίσουμε.